Bravo!
Αλλαγή! Αλλαγή! Γιάννη! Αλλαγή!
Θέλω να αρχίσω να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Βυζαντίου για την φιλοξενία. Από εκεί και πέρα έγινε ένα παιχνίδι μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο.
για ακόμη μια φορά δυστυχώς πουλάθη τραγικά ένα παιχνίδι που το είχαμε στα χέρια μας. Θεωρώ ότι αφήσαμε 2 βαθμούς. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, με πολλά τρεξίματα, πολύ καλή τακτικά. Είχαμε 2 αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εφόσον προηγηθήκαμε στο σκορ με 2-0, έπρεπε να κρατήσουμε και να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα. Δυστυχώς πάλι για ένα ακόμη παιχνίδι, προσωπικά λάθη, τα πληρώσαμε και θεωρώ ότι με αυτές τις εμφανίσεις δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν είναι δυνατόν να βάζεις έξω σε τέτοια παιχνίδια 2 γκολ, όπως γίνεται συνήθως, και να τρως 2 ή 3 γκολ. Υπάρχει πρόβλημα και θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Βυζαντίου καλή συνέχεια. Στον Γιάννη. Στον Παύλο. Αυτά. Λοιπόν, ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Με έναν έμπειρο προπονητή, με μια έμπειρη ομάδα, με παίκτες ποιοτικούς, παίκτες με άλλες παραστάσεις. Σε ένα, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης, σε δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Κυρίως στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού βρήκε έναν χώρο στο μεσοδιάστημα ανάμεσα σε περιοχή και κέντρο ο αντίπαλος και έπαιζε τυφλά την μπάλα εκεί. Τακτικά είναι το τυφλά, έτσι δεν είναι. Ξέραμε ότι εκεί θα υπάρχει πάντα ένας παίκτης, παίρναν την μπάλα και μας δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό γινόταν γιατί είχαμε πολύ μεγάλες αποστάσεις στο πρώτο ημίχρονο και ευτυχώς δεν μας κόστησε, δηλαδή μπορούσε να τελειώσει και το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική αντίπαλη. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι, ξεκινήσαμε το πρώτο λεπτό καλύτερα, μειώσαμε τις αποστάσεις μας, είχαμε την κατοχή της μπάλας σε κάποια σημεία, αν και σε αυτό το γήπεδο. Τι να πεις για κατοχή, τέλος πάντων. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, βάλαμε γκολ. Εγώ θα σταθώ αγωνιστικά σε ένα σημείο που με έχει ενοχλήσει. Μόλις κάναμε το 2-2, αντί να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο και να πάμε ακόμη πιο ψηλά, γιατί ήρθε προς το μέρος μας το παιχνίδι και η ψυχολογία, για αδικαιολόγητο λόγο, χωρίς λόγο μάλλον, συγχωρείτε, κάθισαμε λίγο πιο πίσω στο γήπεδο, δώσαμε μέτρα στον αντίπαλο. Και ευτυχώς δεν πληρώσαμε την ποιότητα του αντιπάλου και πήραμε έστω αυτόν τον 1 βαθμό. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Είναι πραγματικά και στους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, γιατί σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το δύσκολο αγωνιστικό χώρο, μας δώσαν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με 4 γκολ, με ευκαιρίες, με μονομαχίες. Θέλω να ευχηθώ στον ποδοσφαιριστή μου, τον Γιάννη τον Μόραλη. Περαστικά εύχομαι να μην είναι αυτό που άκουσα να μην είναι αλήθεια, γιατί φέτος το Βυζάντιο πληρώνει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες. Θέλω να ευχηθώ περαστικά στο Γιάννη και να δώσω και πάλι πάρα πολλά συγχαρητήρια στα λιοντάρια μου, γιατί πραγματικά σήμερα ήταν λιοντάρια του σφαιριστές μου και στα 2 ημίχρονα. Εκτός αυτό το σημείο που σας είπα το 20 λεπτό, που δεν διαβάσαμε γρήγορα την επιθετική τακτική του αντιπάλου. Και αυτό για μένα είναι σε μια ομάδα που προπονείται, που δουλεύει, είναι αδικαιολόγητο. Και θα το δουλέψουμε και αυτό και το τελευταίο δεκάλεπτο, το ότι καθίσαμε πίσω, θα το δουλέψουμε στην προπόνηση και θα το βελτιώσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Αυτά. Καλή συνέχεια στο Γιάννη, το φίλο μου, και στον Απόλλωνα του Σωγορίου.